Δημήτρη, ρωτάει ένας φίλος πώς βλέπεις τον Βρυσάλικο, αν έχει μέλλον στην ομάδα και υποστηρίζει ότι ο Άβυλα δεν είναι να βγαίνει από την 11η, ακόμα και αν είναι υγιής ο Κροάτης. Η αλήθεια είναι ότι ο Άβυλα την έχει πάρει τη φανέλα του βασικού στο σπίτι του, έχει μια σταθερότητα στην απόδοσή του. Δεν ναι. ξέρω πώς το βλέπεις εσύ που τον βλέπεις και από το γήπεδο που παρακολουθείς και τα όσα έκανε τις προπονήσεις. Θα έλεγα ότι ο Άβυλα είναι ο καλύτερος ακραίος μπακ του Ολυμπιακού φέτος. Mm-hmm. Θα έλεγα και από τις δύο πλευρές. Mm-hmm. Για το Βρυσάλικο υπάρχει ένα γενικότερο δεν. Είναι μεγάλο το συμβόλαιό του. Η προσφορά του δεν δικαιολογεί τον όλο θόρυβο που έγινε για την απόκτησή του. Είχε και προβλήματα όταν ήρθε. Γενικότερα δεν βλέπω να έχει προσαρμοστεί, δεν βλέπω να έχει προσφέρει και εν ώψη Γενάρη δεν μπορώ να αποκλείσω και τίποτα. Ο προπονητής κατάλαβα ότι τον έβαλε στο παιχνίδι με την Άντια να πάρει κάποια λεπτά. Δεν μπορώ να πω ότι είδα κάτι. Σε ένα μάτσο το οποίο βλέπεις ότι ξεχώρισαν παίκτες όπως ο Μπόουλερ ή ο Ανδρούτσος, ο Βρυσάλικο δεν, για ακόμη μια φορά. Και είναι εμφανές όλο αυτό γιατί γίνεται και σύγκριση με τον Άβυλα, που είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει τα ανεβάσματά του, είναι γρήγορος, προσπαθεί να δημιουργεί, γενικότερα είναι μαχητικός. Οπότε ξεχωρίζει και αυτό σίγουρα αποτελεί και ένα πεδίο σύγκρισης και δημιουργεί και όλη αυτή την κατάσταση σε βάρος, θα έλεγα, του Βρυσάλικο. Γιατί δεν είναι μόνο το όνομα, είναι τι έχεις πάρει, τι περιμένεις και τι έχεις πληρώσει. Είναι όλα αυτά. Να βάλω ένα αστερίσκο. Ναι. Ένα αστερίσκο εδώ. Mm-hmm. Κανονικά όταν φτάνει σε ένα επίπεδο. Και δεν το λέω για τον Ολυμπιακό τώρα, επειδή παίζει ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό, το αναφέρω γενικότερα. Mm-hmm. Όταν φτάνει σε ένα επίπεδο να ξοδεύει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσό σε ένα συμβόλαιο ετήσιο, πόσα παίρνει ο Βρυσάλικο, 1,5-2. Είναι κοντά στα 2. Είναι. Μπράβο. Και δεν λογαριάζει σοβαρά υπόψη τα προβλήματα που είχε με τα γόνατά του, για τα οποία και ο ίδιος μάλιστα είχε τοποθετηθεί. Ότι χαράμισα σε εισαγωγικά την καριέρα μου ή το μέλλον μου για την Εθνική Κροατία στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Αυτά είναι πράγματα και παράγοντες τα οποία όταν πας να δώσεις ένα συμβόλαιο 1,5 και 2 εκατομμύρια θα πρέπει να τα λογαριάζεις πάρα πολύ σοβαρά υπόψη και να μην βλέπεις, το ξαναλέω, δεν μιλάω για τον Ολυμπιακό, μιλάω γενικότερα, να μην βλέπεις την ταμπέλα αυτή την ωραία φωτεινή επιγραφή που γράφει Βρυσάλικο. Κατάλαβες τι λέω? Ναι, αυτό. Οπότε καταλαβαίνω. Δεν έχει να κάνει με το ότι φταίει ο ποδοσφαιριστής, έχει να κάνει με ότι μια ομάδα επέλεξε ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος δεν μπορούσε και δεν μπορεί να τη δώσει αυτά τα οποία περίμενε. Με τον Βρυσάλικο υπάρχει και το εξής πεδίο προβληματισμού, ότι πριν πάει στον Ολυμπιακό υπήρχε το κίνητρο να είναι στην Εθνική Κροατία, να συνεχίσει να είναι. Στο διάστημα που ήταν στον Ολυμπιακό, αποσύρθηκε από την Εθνική Κροατία. Οπότε αυτό μας λέει και κάτι για το κομμάτι της αγωνιστικής καταπώνησης και γενικότερα για την κατάστασή του. Δηλαδή, χωρίς να το λέει ο ίδιος προφανώς, μας λέει και κάτι. Okay. Και είναι σημαντικό.